Καρυμπηλιαρέ, εσύ ασχολείσαι με τα καπί, μαθαίνω. Αχ, ναι, τα έχω από τα καπομπλάκια μου. Προχθές τα πήγα πάριο, περάσαμε τέλεια. Τα προσωπικά τι είναι? Τα προσωπικά είμαι τώρα στη φάση που κάνω αλλαγές στη ζωή μου. Η μικρή μεγάλωσε τώρα. Ναι. Και φεύγει από το σπίτι. Οπότε πώς θα τον φέρεις? Οπότε εγώ μπορώ να κάνω τη γουστάρω από εδώ και πέρα, ελπίζω. Γιατί 20 χρόνια με το μωρό είμαι έτσι. Οπότε τώρα θα αρχίσω κι εγώ να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω για μένα. Δηλαδή 20 χρόνια δεν. 20 χρόνια ό,τι και αν έκανα ήταν μυστικό και με πολύ πολύ προσοχή και δεν έδωσα ποτέ μου δικαίωμα, μόνο και μόνο για το παιδί. Τώρα πια νομίζω πως έχω το δικαίωμα. Είχες πει ότι ζεις ακόμη με τα λεφτά του Ρουκζού. Κοίτα, είχα βγάλει κάποια λεφτά που τα είχα μαζέψει. Δεν τα έκανα Louis Vuitton εννοούσα και Λουμπουτέν, αυτό. Αλλά με αυτά τα λεφτά τα επένδυσα, έκανα το μαγαζί μου, δούλευα στο μαγαζί μου, μετά επένδυσα κάτι άλλο, μετά πήρα ένα σπίτι, μετά το πούλησα το σπίτι και γενικά τα φέρνω βόλτα. Και ακόμα με έχουν στηρίξει αυτά τα λεφτά γιατί έκανα οικονομίες, δεν τα έφαγα. Θα παρουσίαζες τώρα το Ρουκζούκ? Καλέ με τρέλα, τρελής, εννοείται. Κάνατε και μια σεξι φωτογράφηση με την κόρη σου. Όχι σεξι και ζυγαϊμένη σεξι. Ήταν αισθησιακή. Τι αισθησιακή, ντυμένες, όλο ντυμένες είμαστε. Αισθησιακή. Δεν ήταν αισθησιακή, αλλά ήταν πολύ ωραία φωτογράφηση και ήταν η πρώτη που έκανα μαζί με τη μικρή μου. Με πήγε λίγο πίσω και το τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είσαι ίδια. Ή πλάκα δεν κάνω απολύτως τίποτα. Κάνω ένα ποτοξάκι κάθε 2 χρόνια. Γιατί εγώ το λέω. Άλλοι δεν το λένε, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο.